το καμίνιο του μιλωράρε στα εκείπα. Εντάξει, είμαστε στον σωστό δρόμο, πιστεύω, για να βελτιωθεί η ομάδα. Ο μάιζ importante hoje para nós era mantermos a nossa baliza a zero. Το πιο σημαντικό για μας σήμερα ήταν να κρατήσουμε την αιστεία μας ανέπαφη. E temos ter o mesmo desejo de manter a nossa baliza a zero, como de fazer golos na baliza do adversário. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δείχνουμε το ίδιο πάθος και την ίδια θέληση να κρατήσουμε το 0 πίσω, όσο και το να βάζουμε όσο πιο πολλά γκολ γίνεται μπροστά. Temos que festejar da mesma maneira corte. De uma bola que vai para dentro da nossa baliza. Και γι' αυτό και πρέπει να ενθουσιαζόμαστε και να παθιαζόμαστε τόσο με όποιο γκολ βάζουμε, όσο και οποιοδήποτε κόψιμο κάνουμε πολύ κοντά στην δικά μας την αιστεία και σώζουμε κάποιο γκολ. Da mesma maneira que festejamos quando fazemos golos na baliza do adversário. Με τον ίδιο τρόπο όπως πανηγυρίζουμε όταν βάζουμε παράδειγμα χάρη ένα γκολ. Tenho grandes competidores aqui dentro. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ δυνατούς ποδοσφαιριστές με πνεύμα νικητή. Já percebi que para estes jogadores não há jogos amigáveis, há jogos para ganhar. Και έχω καταλάβει ότι για αυτούς δεν υπάρχουν φιλικά παιχνίδια, υπάρχουν μόνο παιχνίδια τα οποία είναι για να τα κερδίσεις. E esta mentalidade que queremos, seja onde for, seja contra quem for, jogar para vencer. Και αυτή την νοοτροπία θέλουμε, δηλαδή όποιο αν παίζουμε, απέναντι σε όποιον αντίπαλο και να παίζουμε, να κυνηγάμε την νίκη. Temos uma boa base, mas queremos tornar a equipa mais competitiva internamente. Aqui a questão não é dos jogadores que temos, é de equilibrar o plantel. Termos, e eu também já o disse, quanto mais competitivos formos internamente, quanto mais equilibrados formos internamente, uma equipa curta e todos a lutar pelo mesmo lugar, seremos muito mais fortes para competir com os nossos adversários. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο και εμείς το είχαμε διαπιστώσει. Το ΠΑΟΚ διαθέτει πληθώρα πολύ καλών ποδοσφαιριστών. Αυτό το οποίο όμως θέλουμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί σε εσωτερικό επίπεδο, δηλαδή στις προπονήσεις κτλ. Και γι' αυτό και λέμε ότι θέλουμε δύο εξάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, ώστε ο καθένας να παλεύει συνεχώς με τον αυτόν που παίζει στην δικιά του θέση για να γίνει καλύτερος και ο ίδιος και μαζί με αυτόν βέβαια και η ομάδα.